τις σκέψεις του για τις αλλαγές που επιθυμεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, μοιράστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκος Βούτσης, τονίζοντας ότι ο σχετικός ευρύτερος διάλογος θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που προγραμματίζεται για τις αρχές Μαΐου. Οι τροποποιήσεις εισαρωτικές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μέσω του κ. Καρικράτη και γενικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δεν θα είναι σε καλό σημείο εάν συμβεί εισαρωτικά. Γιατί οι εισαρωτικές αλλαγές θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία των Δήμων. Πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει με τον παρεξηγημένο Καρικράτη, γιατί λειτουργήσε μια εποχή όπου τα πράγματα ήταν τραγικά δύσκολα και βέβαια η προσαρμογή ενός νόμου σε μια τραγική οικονομία και κοινωνία πάντα έχει δυσκολίες. Η εξαγγελία ότι θα δημιουργήσει τροποποίηση στη χωροταξία αυξάνοντας τους δήμους με αποτέλεσμα να μειώσει τη δυναμική των δήμων οι οποίοι θα διαιρεθούν είτε στους μεγαλύτερους οι οποίοι θα μείνουν αποκομμένοι από ένα τμήμα είτε στα τμήματα που θα φύγουν δημιουργώντας επίσης μικρούς δήμους είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα επεξετάσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και βέβαια μαζί με αυτά να δει και άλλα πράγματα τα οποία μάλλον στρεβλά τα αντιμετωπίζει και πρέπει να λειτουργεί γρήγορα ώστε υπηρεσίες όπως τομείς μάλλον όπως είναι οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί να γυρίσουν πάρα αυτά με τροποποίηση η οποία να αγγίζει τα όρια της αναγκαστικότητας σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οντότητα ιδιαίτερα στη δημοτική αστυνομία η οποία θα είναι ανεκτή προκειμένου να δημιουργήσουμε να επαναδημιουργήσουμε την ευταξία στις πόλεις μας όπως ακριβώς υφίστατο πριν από τη διάρκεια της δημοτικής αστυνομίας. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να δούμε. Εμείς μέσω της ΚΕΔΕ και του Προέδρου του κ. Πατούλη ο οποίος αξιόλογα καθόλου και πανάξια κάθε στη θέση του Προέδρου και έχει ενεργοποιήσει μια ΚΕΔΕ η οποία έχει συμμετοχή σε κάθε δημιουργία τροποποίηση και βέβαια το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει προσυνεδρίες για το δικό μας συνέδριο στο Μάιο στην Χαλκιδική και ότι σε κάθε νομοσχέδιο παρεμβαίνουμε με επιτροπές που έχουμε δημιουργήσει και δίνουμε προτάσεις είναι μια αισιόδοξη νότα ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά. Και βέβαια να σας πω και το άλλο ότι εμείς ζητάμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να διαχειριστούμε ένα κομμάτι του ΕΕΠΑ μέσα στις περιφέρειές μας γιατί εμείς ξέρουμε τους τόπους μας, εμείς ξέρουμε τις ανάγκες, εμείς ξέρουμε τις δυναμικές και τις αδυναμίες της κάθε περιφέρειας, άρα λοιπόν δικαιούμαστε το ΕΣΠΑ να το μετατρέψουμε βαφτίζοντάς το τύπης και ουσία σε περιφερειακό τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα του.